τόρτα. Α, με συγχωρείτε κύριε. Φύγετε τώρα. Ο Δημητριάδης και η γυναίκα του θα έρθουν με το άλλο αυτοκίνητο μόλις ετοιμαστούν. Μα δεν θα το συνοδεύσουν. Όχι, θέλει να πάτε να περιμένετε. Μπορεί κάτι να γίνει και να έρθει το αεροπλάνο νωρίτερα. Και αν έρθει νωρίτερα, τι λέμε στο παιδί. Περίμενε να έρθει ο πατέρας αργότερα. Ναι, γιατί. Και άμα θυμώσει. Έλα, μωρέ, άμα θυμώσει, τι θα σου κάνει. Μικρό παιδάκι είναι. Το πολύ πολύ να σου ρίξει κανένα δύο κλωτσίες, κανένα δύο κουτουλιές. Αυτά. Και άμα βάλει πάλι φωτιά όπως τα Χριστούγεννα. Πάρε και ένα πυροσβεστήρα μαζί. Έλα, σοβαρευτούμε. Λοιπόν, μην το αγριέψεις, ε. Μικρό παιδάκι είναι και μάλιστα παιδί του Δημητριάδη. Φεύγω εγώ γιατί θα με ψάχνει. Σιγά. Σιγά, θα με λιώσεις. Ηρεμής. Σιγά, παιδί μου, την πλάτη μου. Δώστε. Έλα. Ναι, Δημήτρη, τι γίνεται. Τι. Και με παίρνεις στο προσωπικό μου τηλέφωνο να μου πεις ότι ο Σωτηριάδης χτυπάει το τάνκερ. Τι λες, ρε. Αφού είπα, θα το γράψω όσο. Χτύπα το. Μαλακά, μαλακά. Δεν το λέω σε σένα, Δημήτρη. Εσύ χτύπα το. Χτύπα το. Χτύπα το! Τι! Όχι εμένα, παιδί μου! Ναι! Δίνει 45 εκατομμύρια πάνω. Εγώ σου είπα, θα το χτυπήσεις όσο. Μ' ακούς? Και μη με απασχολείς με σαχλαμάρες. Εντάξει. Όσο, Δημήτρη. Σωτηριά. Και ποιος είναι ο Σωτηριάδης? Πήγαινε, παιδί μου, και πες την κυρία να είναι έτοιμη σε ένα τέταρτο. Και πες, όταν λέμε ένα τέταρτο, εννοούμε ένα τέταρτο. Σωτηριάδης. Σωτηριάδη, θα σου δείξω ποιος είναι ο Δημητριάδης. Ετοιμάζεστε, κύριε. Δεν πιστεύω να φοράς παπούτσια. Όχι, κύριε. Το ξέρεις το πίτσι μου. Δεν θέλω παπούτσια μέσα στο μπάνιο. Μάλιστα, κύριε. Σε μια ώρα πρέπει να είμαστε στο αεροδρόμιο. Μη μου λες τι πρέπει να κάνω. Αν έφτασε εδώ που έφτασε, είναι γιατί ήξερα πάντα τι έπρεπε να κάνω. Μάλιστα, κύριε. Να σας υπενθυμίσω κάτι, κύριε. Τι? Αύριο πρέπει να στείλουμε ελικόπτερο να φέρει τον κύριο Αγιατολάχ από το Κουβέιτ. Όχι. Με το να βάλεις. Κάντε όσο 15 μέρες, ε. Όσο είναι εδώ το παιδί, δεν θέλω ξανά κόσμο στο σπίτι. Να δει τον Αγιατολάχ μαυριδερό και να μου αγριέψει. Τι άλλο. Τι? Όχι, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, κύριε. Για βάλε στον κομπιούτερ να δω τις τιμές του χρηματιστηρίου 2 λεπτά. Μάλιστα, κύριε. Αμέσως, κύριε. Τι είναι αυτά, ρε! Αχ, λάθος πρόγραμμα. Μπήκε το πρόγραμμα που βάζω πριν κοιμηθείτε. Δευτέρη! Με συγχωρείτε, κύριε. Αμέσως, κύριε. Τζένι! Έλα, τέλειωνε καμιά φορά. Ναι, μωρό μου, έρχομαι. Έλα, πάμε, έχουμε αργήσει. Εσύ είσαι έτοιμος? Ναι, έτοιμος. Έτοιμος κι εγώ. Λοιπόν, κάνε ένα-δύο τσιγαράκια και έρχομαι. Τζένι! Αφού είναι ζήτημα ζωής και θανάτου, θα βγω έξω χωρίς κραγιόν. Μα για όνομα του Θεού! Πρέπει να είμαστε στο αεροδρόμιο πριν έρθει. Ξέχασες τι έγινε τα Χριστούγεννα. Καλά, μωρό μου, ηρέμησε. Ακόμα δεν ήρθε το παιδί και σκοντεύει να εκραγείς. Εσύ προσπαθείς να με κάνεις να εκραγώ. Ουφ! Με έσκασες πια! Πάμε! Τι έπαθες? Η βλεφαρίδα μου! Ποια? Η βλεφαρίδα μου, παιδί, δεν βλέπεις ότι φοράω μόνο τη μία. Ορίστε, εσύ με αγώνεις και ο ψυχαναλυτής είπε ότι χρειάζομαι ηρεμία. Κι άλλη, τη μισή μέρα κοιμάς. Μπα! Α, 24 γιατί του 12. Α, σωστά, τη μισή μέρα κοιμάμαι. Πολύ είναι. Η βλεφαρίδα μου! Thank you.
Άσε, Μανώλη. Εντάξει. Καλημέρα, Ματίνα. Καλημέρα, κύριε Βεργιάδη. Ευχαριστώ. Σήμερα έχουμε κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα. Τι, Παρίσι, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Σαφάρι στην Αφρική. Α, σαφάρι, τρελαίνομαι για σαφάρι. Ουκάντα, Ζαΐρ, Ταγκανίκα, ελέφαντες, κροκόδιλοι. Μην ξεχάσω, αν χτυπήσω κανένα κροκόδιλο, να σου πάρω μια τσάντα. Μανώλη, δεν ξέρω τι θα κάνεις, αλλά σε 5 λεπτά πρέπει να είμαστε στο αεροδρόμιο. Μάλιστα, κύριε. Σε λίγα λεπτά έρχεται. Τι έγινε, ήρθε, μόλις προσγειώθηκε. Πάμε. Δεν μου λες πώς είναι το ψαρίδο μου. Τζένι! Έρχομαι. Mr. Flores Zerar is kindly requested to proceed to the information desk. Καλώς το αγόρι. Γεια σου, Γιωργάκη. Το μακιγιά σου. Γιώργο. Πάμε. Σας εύχομαι χρόνια πολλά. Με γεια σας. Και ελπίζω να μείνετε ευχαριστημένοι. Γεια σας, χρόνια πολλά. Θέλετε τίποτα, κύριε Φιλά? Όχι, παιδί μου, έτσι πέρασα να ρίξω μια ματιά. Συνέχισε τη δουλειά σου. Ποιότητα μου φαίνεται. Πολύ καλή, αρίστη. Τι είπες? Δεν μίλησα εγώ, πάμε να... Συνθετικό πρέπει να είναι. Βαμβακερό είναι, 100% βαμβάκι. Τώρα τι είπες? Δεν μίλησα εγώ, πάμε να φύγω. Έλα, πάρτε το μαντάμ και χωρίς φουμπουά είναι. Ο Θεού φωνή θα είναι. Ναι, ο Θεός αποφάσισε να σε τίσει ελαφοκυνηγό. Καλή κούκλα μιλάει. Και μιλάει και έχει φαγούρα, κράτα μου το αυτό τώρα. Ευχαριστώ. Κοίταξε, η κούκλα ξύνεται. Εσένα μας ετρώ, κόρο σου δεν ξύνεσαι. Καλέ, άνθρωπος είναι, δεν είναι κούκλα. Συγχαρητήρια, μαντάμ, το βρήκατε. Και πόσο κάνει αυτό που φοράτε? Γράφει πάνω. Γράφει πάνω? Ναι. Και πού γράφει? Ψάξτε, θα το βρείτε. Για να δείτε. Με γαργαλάτε, μαντάμ. Πού είναι? Σιγά, προσέξτε τι πιάνετε, μαντάμ. Εντάξει, να το βρήκα. Ω, ακριβώς είστε. Αυτό είναι ακριβό, εγώ είμαι φτηνός. Παρακαλώ, σε τι μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Τίποτα, ευχαριστώ, απλώς κοιτάμε. Πάμε, Βιολέτα, για σκι πηγαίνουμε, δεν πάμε για σεφάρι. Τέλος πάντων, άντε πάμε. Πώς πας, Σωτήρη? Πώς να πω, κουράστηκα.
Άναψε εγώ ένα τσιγάρο. Απαγορεύεται, το ξέρει. Δεν μοιάζει, έχω κουραστεί τώρα εγώ. Μου λες απαγορεύεται. Εν ώρα εργασίας απαγορεύεται, θα χάσουμε τη δουλειά μας. Είμαι τόση ώρα όρθιος, ακίνητος, δεν μπορώ. Άναψε μου τώρα ένα τσιγάρο. Όχι, διακρίστε, ενώ και εγώ τσιγάρο. Σύρμα, έρχεται ο διευθυντής. Τι γίνεται, Ματίνα, πώς πάει η δουλειά? Μια χαρά, κύριε Παυλίδη. Εσύ, Σωτήρη, πώς πας? Τι μου... Τι έχει? Το δόντι του. Το δόντι του. Φρονιμίτης. Φρονιμίτης. Πολύ μικρός τον έβγαλες. Ναι, ελάτε. Και εμένα πήγατε να με κάψετε. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, θα φάμε καμιά φορά? Άντε, ρε παιδάκι μου, έχω πεθάνει της πείνας. Το μυαλό σου στο φαΐ. Για το δικό σου που είναι? Στο φαγητό. Λοιπόν, νομίζω πως είναι ώρα για break. Μπορείτε να πάτε να φάτε. Άντε, πάμε. Άντε, καλή ώρα. Λοιπόν, θα σε δω το βράδυ, έτσι. Εντάξει. Πολύ ωραίες μυρωδιές, μου ανοίξανε την όρεξη σήμερα. Τι θα φάμε? Εγώ λέω να αρχίσουμε με γαριδόσουπα, μετά λίγες καραβίδες και μετά άστακο. Όχι, όχι, όχι. Εγώ θέλω ή φασιανό ή πέστροφα. Και το ελάφι στη φάδο δεν είναι άσχημη ιδέα. Όχι, όχι, όχι. Το ελάφι στη φάδο είναι βαρύ για μεσημέρι. Θα φάμε κάτι πιο ελαφρύ. Θα φάμε χαβιάρι. Και μετά κάτι κλασικό. Να φάμε φιλέτο καλοψημένο. Και σαλάτα μανιτάρια. Συμφωνείτε? Ωραία. Το χαβιάρι σας τελείωσε? Δεν πειράζει, άλλη φορά. Καρολάιν, μπουγιουρουμ. Έλα, δεν θέλω να σας βλέπω κατσούφιδες. Αλλά δεν τρώγεται, ρε Σωτήρη. Κάθε μέρα αυτός ο λαπάς δεν γίνεται. Ψυχραιμία. Το στομάχι και πέτρες κατά αναλύσκει. Το στομάχι μπορεί, εγώ δεν μπορώ. Συγχρονιά, σήμερα είμαστε κούκλες και τρώμε πιλάφι. Αύριο θα είμαστε... πανούκλες και δεν θα τρώμε τίποτα. Α, Καρολίνα, δεν θέλω από σένα τέτοια. Εσύ ωραία κορίτσι, θέλω να είσαι αισιόδοξη. Έλα, βρε Σωτήρη, τώρα. Λοιπόν, θα παραγγείλω 2 πύρες για να βροσιστούμε. Σήμερα κερνάω εγώ. Γιατί τι μέρα είναι? Τρίτη. Και γιορτάζεις? Όχι, αλλά δεν θέλω να σας βλέπω έτσι. Θέλω να είστε αισιόδοξοι, μωρέ. Δεν μπορώ. Μέτρο 2 πύρες. Έφτασε, ε! Ορίστε τις μπυρίτσες σας. Ορίστε. Σερβιριστείτε, εγώ θα σας σερβίρω σέρα. Με αφρό. Κι εγώ εμένα. Άντε, στην υγειά σας. Άντε, βίβα. Ορίστε, ήπιατε λίγη μπύρα και χαμογελάτε. Αυτό είναι. Γιατί δεν χαμογελάτε, μωρέ? Στο κάτω-κάτω τι μας λείπει? Έλατε, τι μας λείπει? Τη δόση για το δάνειο στην τράπεζα την πλήρωσες? Έχεις δίκιο. Αυτό μας λείπει. Κουτσά στραβά θα την βγάλουμε. Βλέπεις, κουτσά στραβά. Αυτό λέω κι εγώ. Γιατί εμείς κουτσά στραβά και οι άλλοι με τσαρούχια? Θες τσαρούχια? Έχει ο παππούς μου κάτι τσαρούχια. Σε κάνω δώρο. Έλα ρε Σωτήρη, όλο πλάκα κάνεις. Τι θες να κάνω, κάτσω να κλαίω? Να θυμώσεις και καμιά φορά. Να πεις άνθρωπος είμαι κι εγώ, έχω δικαιώματα. Δεν μπορείς, κύριε, να μας ταΐζεις λαπά επειδή είμαστε υπάλληλοι. Στο Σωτήρι τα λες αυτά? Αυτός φοβάται και να δείξει. Όχι, δεν φοβάμαι να δείξω. Δεν παρακαλώ, δεν με ξέρεις εμένα. Εγώ άμα θυμώσω γίνομαι άλλος άνθρωπος, ε. Εγώ δηλαδή έτσι και μου τη δώσει, δηλαδή
Μου γίνεται το μαντί έτσι. Είναι να μην με δείξει ο άλλος. Μου τη δώσει καρπάξιο το παυλίδι από το λιμάνι του. Τι φάει να το μαστάγει μα, τι φάει, άντε μη στο τρίψω το πιλάτι στη μούρη. Κατάλαβε, είναι να μην με πιάσει εμένα. Τι λες, Σωτήρη. Όχι, με πιάσε. Τι κάνετε, κύριε Παυλίδη μα. Καλά. Πολύ ωραίο το πιλάτι σήμερα. Μήπως θέλετε μία πυρουνίτσα. Όχι. Δύο πυρουνίτσες. Όχι. Καλή όρεξη, παιδιά. Ωστε έτσι, θα τα πούμε αυτό τον κύριο. Πάρτε τις βαλίτσες από εδώ. Δύο ώρες έχουμε έρθει από το αεροδρόμιο. Όχι στα πόδια μου, παιδί μου, όχι στα πόδια μου. Μάλιστα, κύριε. Δεν μου λες, με τις συμμετοχές του Μολύβδου, τι έγινε. Μια στιγμή να βρω το σχετικό φάκελο. Έλα, Λευτέρη, έλα, αργείς, Λευτέρη. Βρες το σχετικό φάκελο, Λευτέρη. Τις αγοράσαμε. Ανέβηκαν τιμές. Μάλιστα, κύριε, κατακόρυφα. Ωραία, τώρα πούλα της. Τι με κοιτάς, πούλα της. Μάλιστα. Α, και τα τελέξαμε τις προσφορές να σταλούν σήμερα. Αύριο θα είναι αργά. Α, Λευτέρη, βρες αυτόν τον, ξέρεις, και πες του να μεσολαβήσει. Αν είναι στο Υπουργείο. Βρες τον στο Υπουργείο. Ξέρεις εσύ. Μάλιστα. Έλα, Λευτέρη, τέλειωνε, Λευτέρη. Με συγχωρείτε, κύριε. Η δυσπενής Ντόριθ είπε ότι το παιδί πρέπει να φάει. Ξέρω, δεν θέλω υποδείξεις. Με συγχωρείτε, κύριε. Να σας το υπενθυμίσω, ήθελα μόνο. Δεν θέλω να μου το υπενθυμίσεις. Μάλιστα, κύριε. Το παιδί, πού είναι το παιδί. Στην πισίνα, σας περιμένει. Στην πισίνα. Μάλιστα. Είδες υποχρεώσεις. Είδες τα επιδουλειά. Ούτε να μιλήσουμε δεν προλάβαμε. Τι να πούμε. Λοιπόν, πώς φαίνεται εδώ. Βλέπεις, έχτισα καινούργια πτέρυγα. Και πριν μεγάλο ήταν. Με τη μητέρα σου, πώς θα πας. Όπως και με σένα. Σωστά. Κύριε Τριάδη, Νέα Υόρκη. Α, ευχαριστώ. Ναι, αγόρασε. Ναι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια επενδύσεων. Τι πράγμα. Αντιδρά ο Γάλλος. Εξαγόρασέ τον. Σου έχω πει χίλιες φορές, ο κάθε άνθρωπος έχει την τιμή του, Βρες εσύ τη δική του, οκ. Σύμφωνοι. Ένα συνεργάτης από τη Νέα Υόρκη. Κάποιος προσπαθεί να μας χαλάσει μια δουλειά εκατομμυρίων δολαρίων. Έδωσε εντολή να τον εξαγοράσουν. Τι λες εσύ, έκανα καλά. Πρέπει να ξέρεις, να μαθαίνεις τι κάνω. Αύριο θα με διαδεχτείς και θα πέσουν όλοι απάνω σου. Πρέπει να τα καταφέρεις. Γιωργάκη, γιατί δεν με προσέχεις. Γιατί τα ξέρω αυτά. Μου τα έχεις ξαναπεί. Δεν είμαι βλάκας. Κύριε Δημητριάδη, πάλι Νέα Υόρκη. Πάλι. Ναι, γρήγορα, περιμένω. Είδες πως δουλεύω. Ούτε στιγμή δεν με αφήνουν ήσυχο. Ναι, Δημητριάδης. Ναι, προχώρατο. Ναι, παιδί μου, προχώρατο. Ναι, όσο. Ναι. Τι τιμή δηλαδή. Καλά, θα σου πω από το γραφείο. Μια στιγμή, όπα, άντε στην υγειά μας. Άντε, στην υγειά σου, Ματίνα. Ωραίο κρασάκι. Σωτήρη, να την προσέχεις τη Ματίνα, έτσι. Είναι καλό κορίτσι. Την προσέχω σαν τα μάτια μου, τι άλλο να κάνω. Κουράζεται πολύ. Είναι και νέο κορίτσι. Και ο Σωτήρης κουράζεται. Ξέρεις τι σημαίνει 8 ώρες ορθοστασία και μετά να πηγαίνεις να κάνεις τον κυπουρό στη βίλα του Παυλίδη. Α, η κυπουρική με ξεκουράζει. Το άλλο που κάνω το κούκλο εμπορώ, στο στομάχι μου κάθεται. Παναγία μου. Τουλάχιστον τα λουλούδια με ξεκουράζουν.
Να ήταν δικά μας τουλάχιστον τα λουλούδια, το καταλαβαίνω. Θα γίνει κι αυτό. Έχω τα σχέδιά μου. Δεν μου λες βρε Σωτήρη. Χρωστάς πολλές δόσεις ακόμη. 8. 8. Πάντως μόλις ξοφλήσω θα ειδοποιήσω τους νικάριδες να φύγουν και θα πάω με την Ματίνα μου να αράξω. Η Ρετσίνα είναι από το Μανολάκι αυτή. Από το Μανολάκι, Μανολάκι. Ευχαριστούμε, στην υγειά σου. Γεια σου Μανώλη. Φέρε και καμιά ελιά. Ό,τι θέλετε και πέτσι ελιά. Άντε κύριε Κώστα, μάτε. Ωραίοι άνθρωποι, Βέβαια, γι' αυτό ερχόμαστε εδώ τακτικά. Βρε Σωτηράκι, δεν παίζεις και λίγο βιολί, Έρασε. Τώρα δεν έχω διάθεση για βιολί. Έλα ρε Σωτήρη. Ματίνα. Έλα Σωτήρη μου, παίξε. Επειδή το λέει Ματίνα. Τι μου θυμίζει τώρα το βιολί. Άφησα τις σπουδές μου στην πέση λόγω ανωτέρας βίας. Ναι, αλλά η μουσική και τα λουλούδια είναι η αγάπη σου. Και η Ματίνα μου. Μαέστρο, το βιολί. Κόπο, είναι και ανάποδο αυτό το βιολί, Είναι αριστερόχι. Τίποτα, θα παίξω ένα κονσέρτο του Τσαϊκόφσκι. Ωραία. Έτσι. Κονσέρτο χωρίς ορχήστρα. Αθάνατος, Σωτήρη. Όλοι είμαστε αθάνατοι, αλλά βρασερίζει. Όχι, ρε Σωτηράκη, αφού εσύ είσαι άλλος άνθρωπος, ρε Σωτήρη. Όταν παίζεις εσύ βιολί, μιλάς την ψυχή μας. Έτσι είμαστε όλοι οι Μακεδόνες, ανοιχτόκαρδοι. Έλα, άντε, στην υγειά σας. Γεια σου, Τουλή, γεια σου, Ματίνα. Γεια σας, παιδιά. Γεια σου, Τουλή. Τζένι. Τζένι. Τζένι, ξύπνα. Πρέπει να φύγω. Έλα, ξάπλωσε, μωρό. Ξύπνα, πρέπει να φύγω. Τι ώρα είναι. 7, έχω αργήσει, πρέπει να φύγω. 7. Και γιατί με ξύπνησες. Ο ψυχαναλυτής είπε να με ξυπνάνε απότομα. Θέλω να μιλήσουμε. Μίλα μου. Τζένι, θέλω να σου μιλήσω για το παιδί. Ποιο παιδί? Το Γιωργάκι, Τζένι. Ένα, τι είναι. Να, θα είμαι όλη μέρα στο εργοστάσιο εγώ, Λοιπόν, φρόντισε εσύ θέσαι μαζί του. Να μην του λείψει τίποτα. Στείλ τον να αγοράσει ό,τι θέλει. Θα τηλεφωνήσω εγώ στον Παυλίδη. Εντάξει, Στέφανε. Δεν ξέρω, αλλά έχω άγχος που θα λείπω. Έλα, είσαι γυναίκα, πάρε πρωτοβουλίες. Τώρα καταλαβαίνεις από παιδιά. Καταλαβαίνω. Λάξε με να κοιμηθώ λίγο ακόμα. Τζένι, το παιδί και τα μάτια σου. Τα μάτια μου! Τι τα μάτια μου! Α, τα μάτια μου! Αχ, η βλεφαρίδα είναι εδώ. Σωτήρη, καλημέρα. Έλα Σωτήρη, έλα βιάζομαι. Μήπως ο οδηγός ξέχασε τις συνήθειες του κυρίου. Με συγχωρείτε κύριε. Ικανοποιημένος κύριε. Αρκετά. Ευχαριστώ. Δεν μου λες γιατί βιάζεσαι σήμερα Μανώλη. Άσε βρε Σωτήρη, σήμερα θα πήξω. Έχω να βγάλω βόλτα τον γιο του αφεντικού. Και δεν χαίρεσαι, τα παιδιά είναι χαρά Θεού. Α, Σωτήρη, αν το γνώριζες, ίσως και να μην το έλεγες, Μακάρι να το γνώριζα. Woo!
μακιγιά μου. Στα μάτια μην θέλει να με βρέχει. Αχ, δεν μπορώ. Αχ, δεν μπορώ καθόλου. Αχ, φωνάξτε τον ψυχανάλητη. Αχ, Κρίση. Αχ, δεν μπορώ. Καλημέρα, Ματίνα μου. Καλημέρα, Σωτήρη. Σε ευχαριστώ. Τι πρόγραμμα έχουμε σήμερα? Δεν άλλαξε. Α, κατάλαβα, σαφάρι. Τρελαίνομαι για σαφάρι. Πάω να αλλάξω. Α, μην ξεχάσω. Σήμερα δεν έχει όροφο. Έχει βιτρίνα. Ω, βιτρίνα. Καλημέρα. Καλώστα. Καλημέρα. Σήμερα έχουμε βιτρίνα. Ωχ, τι λες, βρε Σωτή. Θα μπούμε μέσα, μας βλέπει όλος ο κόσμος. Ρε ζήλη θα γίνουμε πάλι. Ω, παιδιά. Τι? Η ζωή είναι ωραία. Πρέπει να είσαστε αισιόδοξοι. Δεν θέλω να σας βλέπω έτσι. Α, πάμε ρε Καρολίνα, άρχισα τα ίδια πάλι. Προχωρήστε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Ήταν να πάρω το Γιωργάκι, είστε έτοιμοι? Έτοιμος είναι. Εγώ είμαι πάρα πολύ ταραγμένη, αχ, δεν μπορώ. Δεν θα... Γιωργάκι, Γιωργάκι. Έλα Γιωργάκι μου, πηγαίνετε μαζί με την Τόροθη και τον κύριο να πάτε στο μαγαζιά να πάρετε τα αυτοκινητάκια που θέλεις. Άντε εγώ. Πάμε Γιωργάκι. Άντε Καλώς ήρθες Γιώργο, σε περιμέναμε. Από κοντά, μην του χάσετε καθόλου τα μάτια σας. Και ό,τι ζητήσει, μην του χαλάσετε κάτι. Πάμε γρήγορα. Γιώργο, σε παρακαλώ. Τι κάνεις? Εδώ Γιώργο, είναι το μεγάλο τμήμα των παιχνιδιών. Εδώ έχει πολλά παιχνίδια. Έχει ηλεκτρονικά, διαστημικά, αεροναυτικά. Μπορεί να πάρεις ό,τι θέλεις. Αυτό το ελικόπτερο είναι ηλεκτρονικό. Μπορεί να πετάξει στον αέρα. Ξέρω, έχω. Γιώργο, μπορείς να διαλέξεις ό,τι θέλεις. Το ξέρω, Ντόρυθι, θα κανόνεις ο παπάς. Αν σου αρέσει, είναι όλα δικά σου. Πάρτα. Συγγνώμη κύριε, μικρό παιδί είναι. Να σε παρακαλώ. Κυρία μου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Συγγνώμη κύριε μου. Συγγνώμη Δεσποινής, μικρό παιδί είναι λιγάκι ζωηρό. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν σηκώστε με. Χτυπήσατε πολύ. Χτύπησα, κορίτσι μου. Φωνάστε, μη φωνάστε. Είναι το παιδί του Δημητριάδη. Τι Δημητριάδη λέτε, ρε παιδιά? Αν χρειαστεί να σας πάμε σε κανένα γιατρό ή κάποια αποζημίωση, είμαι στη διάθεσή σας. Το διαβολάκι να φέρετε να το βγάλω τα αυτιά. Thank you.
άκουσε να δεις ότι είναι και αυτό μέσα στις υποχρεώσεις σου. Και αφού το απαιτεί η εργασία σου, πρέπει να το κάνεις. Μα πώς το απαιτεί η εργασία μου? Με προσλάβατε σαν κυπουρό, μάλιστα. Με προσλάβατε σαν κούκλο, μάλιστα. Με προσλάβατε δηλαδή για να αμενικιάζετε στα παιδάκια να παίζουν μαζί μου? Τι είμαι, η μπιμπιμπό? Σε παρακαλώ, Σωτήρη, άσε καμάρες. Ξεχνάς ότι έχεις υποχρέωση σε μένα? Όχι, κύριε Παυλίδη μου. Ξεχνάς ότι έχεις μεγάλες οικονομικές ανάγκες? Όχι, κύριε Παυλίδη μου. Τότε θα κάνεις αυτό που σου λέω. Όχι, κύριε Παυλίδη μου. Ωραία. Τι όχι, βρε, τι όχι. Απολύεσαι. Μάλιστα, κύριε Παυλίδη μου. Με το παιδάκι τι θα κάνετε? Γιατί από ό,τι άκουσα θέλει μόνο εμένα. Άκουσε, παιδί μου, Σωτήρη. Με συγχωρείς που ήμουν λίγο απότομος πριν, αλλά το παιδί αυτό είναι γιος του... Του Δημητριάδη, ξέρω. Να το ξέρεις. Ναι, αλλά ο Δημητριάδης... Σας προμηθεύει το μαγαζί, ξέρω. Και αυτό το ξέρεις? Μα δεν το ξέρω, θα σας μίλαγα έτσι. Θα είχα χεστεί απάνω μου. Τι είπες, βρε κάθαρα μου? Άλλο θέλω να πω. Απολύεσαι. Μάλιστα. Δεν πιστεύω να σας κλείσει το μαγαζί ο Δημητριάδης εξαιτίας μου. Έλα, βρε Σωτηράκι, παιδί μου. Δεν είναι ωραίο πράγμα να μαλώνουμε μεταξύ μας. Εμείς είμαστε μια οικογένεια. Εγώ σε έχω σαν παιδί μου. Πατέρα. Και μη μου ξαναπείς απολύεσαι, γιατί θα σου βάλω πιπέρι στο στόμα. Τι είπες, βρε? Κουβέντα δεν θέλω και πεινάω. Πεινάς? Ναι. Και δεν μου το έλεγες τόση ώρα. Έλα, πάμε να φάμε. Έλα και σηματίνα να φάμε. Έλα. Θα σου δώσω εγώ του πουλιού το γάλα. Ό,τι θέλεις, Σωτηράκη. Ό,τι θέλεις. Βρε Σωτηράκη, ξέρεις πόσο σ' αγαπάω. Γιατί μου αρνείσαι? Φέρε, παιδί μου, κάτσε ο Σωτηράκη να φάει. Κάτσε, Σωτηράκη. Κάτσε. Κάτσε και εσύ, Ματίνα. Ωραία. Μικρό παιδί είναι, βρε Σωτηράκη. Τι θα σου κάνει? Θα σε φάει? Πες φυσικά, βρε Ματίνα. Τι να πω? Ξέρω κι εγώ. Τι είναι αυτό? Πιλάφι. Πιλάφι στο Σωτηράκι. Φέρε του κοκκινιστό, καραβίδες, γαρίδες, αστακό. Τι θέλεις, Σωτηράκι? Από όλα αυτά που είπατε και μετά το κύριο σφαγητό. Με τι με κοιτάς? Δεν άκουσες τι σου είπε? Δεν άκουσες τι σου είπα? Μάλιστα, κύριε Παυλή. Σωτηράκι, έχω τεράστια υποχρέωση στο Δημητριάδη. Κάνε μου αυτό το χατήρι κι εγώ ό,τι θέλεις. Πες και εσύ κάτι, βρε Ματίνα. Εγώ του έχω κάνει όλα τα χατήρια. Ως και κυπουρό τον έβαλα στη βίλα. Πού μπορούσα να πάρω έναν επαγγελματία? Έτσι δεν είναι, Ματίνα? Ορίστε, συμφωνεί και η Ματίνα? Το πρόσεξα. Πω, πω, καραβίδες, γαρίδες. Πω, πω, πω. Πάρ' το και φύγε. Δεν άκουσες, παιδάκι μου, τι σου είπε? Πάρ' το και φύγε. Και φάτο εσύ. Αχ, μυρουδιές. Αχ, πω, πω, λιγουδιές. Αφού και εγώ τα ζηλεύω. Είναι όλα για μένα. Ό,τι πεις εσύ, Σωτηράκη. Ό,τι πεις εσύ. Και θέλω και μια μπύρα. Πώς? Μια μπύρα, είπα. Σεφ, πιάσε μια μπύρα. Δύο μπύρες. Δύο μπύρες, σεφ. Σωτηράκη, Σωτηράκη. Αν το πρόβλημα είναι οικονομικό, πρέπει να μου το πεις. Εδώ είμαι εγώ, Σωτηράκη. Αν είναι οικονομικό... Δεν είναι καθόλου οικονομικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι. Μα με προσβάλλεις, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, είπα. Πάρε αυτά προς το παρόν. Κι εγώ είμαι εδώ. Εγώ είμαι εδώ. Σωτηράκη. Τρώγε, Σωτηράκη. Ωραία. Συνάδελφε, καλό τρώω σήμερα. Παιδιά, καθίστε και εσείς να φάτε. Μα... Δεν έχει μα, σε ρώτησε κανείς. Σεφ, φέρε στα παιδιά να φάνε. Δεν μου λες, Σωτηράκι, κέρδισες τον πρώτο λαχνό? Καλά σου λέει η Καρολίνα, κέρδισες τον πρώτο λαχνό. Τι άσυρε με, κύριε Παυλίδη? Θα φέρεις από τα ίδια, θα φέρεις και μπύρες και θα φέρεις και σαμπάνια. Τι, σαμπάνια? Μην ανακατεύεσαι, είπα σαμπάνια. Έλα. Καλά. Φύγε. Δεν άκουσες τι σου είπε? Φέρε σαμπάνια. Έλα, φύγε. Τι να φά. Σαμπάνια, γρήγορα. Και από τα ίδια. Πάρτε εσείς για προκαταβολή. Σωτηράκι. Ξέρω ότι έχεις ανάγκη από χρήματα. Το ξέρω αυτό. Έτσι δεν είναι, Ματίνα?
Ναι. Ωραία. Στο διάστημα που θα λείπεις, θα πληρωθείς διπλό μηνιάτικο. Και θα τσοντάρω κι εγώ κάτι από πάνω. Και ο Δημητριάδης δεν είναι αχάριστος, ένα παιδί έχει. Θα σε τακτοποιήσει κι αυτός καλά. Μην το σκέφτεσαι, είναι ευκαιρία σου λέω. Είπες διπλό μηνιάτικο, ε. Διπλό μηνιάτικο. Θέλω τριπλό. Τριπλό! Το παιδί, πού είναι το παιδί? Εδώ είναι το παιδί, μέσα είναι το παιδί. Τι λέγαμε? Για το τριπλό μηνιάτικο. Τριπλό! Μην το ανεβάσω. Ό,τι θες ο κεράκι. Ό,τι θες ο κεράκι. Καλό στο αγόρι. Καλά, όλο αυτό είναι γεμάτο καραμέλες. Θέλει τι όμορφο που είναι! Αυγουλάκι κόκκινο με την κορδελίτσα του. Μπράβο, Γιωργάκη, είναι πανέμορφο. Εντόρα τι? Είναι. Ανοίξτε το. Έχει και άλλα δωράκια μέσα. Όπω πιάστηκα τα μότου. Ωραίο μέρος. Κύριος Δημητριάδης, έχετε τον τρόπο σας. Αυτό τι είναι, Γιώργο? Όχι και αυτό, άνθρωπος είμαι. Μην βλέπετε που οι περιστάσεις με έκαναν κλωσοπούλη. Κλωσοπούλη! Τι θέλει αυτός ο άνθρωπος, Γιώργο? Τραγόρασε για να παίζω. Κλωσοπούλη ήταν, λέει! Πάμε! Πού να πάμε? Στο μάτιό μου να παίξουμε, τώρα εσύ δικός μου. Πάμε να παίξουμε. Σε παρακαλώ, μπορεί να μου πεις τι έγινε? Τον αγόρασε. Καλά, πήγαινε μαζί τους. Άκου τον αγόρας. Άκου κλωσοπούλη. Συμβαίνει, μην τρεβάς. Γιώργο, Γιωργάκη. Άσε μα, θέλουμε να παίξουμε. Έλα, Γιωργάκη μου, ο μπαμπά σου είπε ότι πρέπει να... Αφού σας είπε το παιδί, θέλει να παίξουμε. Α, για να σου πω εσένα, άσε με να κάνω τη δουλειά μου. Και εγώ τη δουλειά μου κάνω. Ωραία δουλειά, παιχνίδι του μικρού. Τι να κάνουμε, άλλοτε μικρού, άλλοτε μεγάλου. Όλοι παιχνίδια είμαστε. Έλα, πάμε. Πάμε. Αυτό είναι το δωμάτιό μου, σ' αρέσει? Ω, καταπληκτικό είναι. Ρεμούνη, όλα αυτά τα παιχνίδια είναι δικά σου? Όλα δικά μου, αλλά τα έχω βαρεθεί, δεν μ' αρέσουν. Και αυτό δικό σου είναι? Δικό μου είναι, άμα θέλεις πάρτο. Πόσο κάνει? Δεν το πουλάω, αλλά άμα θέλεις πάρτο, εγώ τα έχω βαρεθεί όλα. Γιατί τα έχεις βαρεθεί? Γιατί δεν μ' αρέσουν. Απλώς τα έχω βαρεθεί. Άντε, έλα να κάτσω. Ας κάτσουμε λιγάκι. Τι κάνουμε τώρα? Να παίξουμε. Τι παίξουμε? Θα μου κάνεις αυτά που μου έκανες και στη βιτρίνα. Τι σου έκανα? Αυτές τις πλάκες που γέλαγα. Δεν είναι εύκολο. Το αστείο δεν έρχεται έτσι μόνο του. Πρέπει να έχω κέφι, πώς να το πούμε. Εγώ σε αγόρασα για να μου κάνεις τέτοια. Μ' αγόρασες, καλά. Εντάξει, να σου κάνω τέτοια. Σκοραστία είπες, έτσι? Ναι. Δεν μ' αρέσει άλλο. Άλλο. Ναι. Αυτά που τα έχεις ξανακάνει. Θέλω καινούρια, κάτι άλλο. Τι να σου κάνω άλλο? Δεν έρχεται έτσι εύκολα το αστείο. Πρέπει να έχω κι εγώ κέφι. Εντάξει, θα σας κάνω εγώ αστεία. Ωραία. Άρα, σε παρακολουθώ. Για κάνε μου να δούμε αν μπορείς. Σε παρακαλώ, Ντόρωτη. Κάτσε. Θέλω να μιλήσουμε. Να μιλήσετε? Αχ, εγώ δεν μπορώ, πάρα φύγω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τα κάνει όλα αυτά στην Αγγλία. Τα ίδια έκανε και στην Αγγλία, κύριε.
Βέβαια, εκεί δεν ήταν τόσο άτακτος όσο εδώ. Αλλά ούτε εκεί ούτε εδώ δεν είναι... Τι, πες μου. Πώς να σας το πω, δεν είναι ευτυχισμένος. Πατέρας του είσαι, δεν το βλέπετε. Νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθείτε περισσότερο με τον Γιωργάκη. Έχω δουλέψει με πάρα πολλά παιδιά και ξέρω. Καλά, τι περισσότερο ενδιαφέρον να δείξω. Εδώ ό,τι θέλει το έχει, μέχρι άνθρωπο αγόρασε. Τι άλλο να του προσφέρω. Δεν νομίζω ότι αρκούν τα δώρα. Εκείνο που μου έχει κάνει εντύπωση σε αυτό το παιδί είναι ότι δεν γελάει ποτέ. Πράγμα πάρα πολύ ασυνήθιστο για την ηλικία του. Μόνο τώρα τον είδα να γελάει με αυτόν τον... τέλος πάντων. Αχ, βοήθεια και εγώ, φωτιά, βοήθεια! Γιάκομαι, βοήθεια, βοήθεια! Αγία! Συνάδελφε, νερό, συνάδελφε! Καλά, τι έγινε, είστε καλά? Καλά είμαι, μόνο που τραβούν τα πόδια μου και τα χέρια μου. Να φωνάξω ένα γιατρό. Όχι, δεν χρειάζεται, θα φύγω. Πέστε μου, τι έγινε? Ξέρω, ξαφνικά πήραν τα πατζάκια μου φωτιά. Δεν σας έχω πει. Πάντως δεν πιστεύω να πάθετε τίποτα έτσι, δεν είναι? Ξέρω, τι να πω. Αστείο σου έκανα, δεν σου βάλα φωτιά. Αστείο το είναι εσύ αυτό. Πάρω λίγο να πάθω συγκοπή. Είσαι φοβητσιάρη γι' αυτό. Αλλά άμα θέλει, μπορεί και εσύ να με τρομάξει. Γιώργο, τι έκανε του κυρίου? Του βάλα ένα καπνογόνο και φοβήθηκε αυτό. Τι φοβήθηκα, τα έκανα πάνω μου. Πήγαινε αμέσως στο δωμάτιό σου. Θα έρθει κι αυτό. Άντε, στην ηλιά μας. Το αμύγητο νερό έπεισε απόψε. Έλα βρε Ματίνα, δεν έγινε καμιά καταστροφή? Δεν νιώθω καλά. Ξέρω εγώ τι έχεις. Έλα, σε λίγες μέρες θα έχει επιστρέψει. Ίσως δεν έπρεπε να του πω κι εγώ να πάει. Δεν μπορούσες να κάνεις κι αλλιώς. Τα έχετε ανάγκη αυτά τα λεφτά. Έλα πιες. Δεν είναι τα λεφτά, ο Παυλίδης είναι. Μας έχει εξυπηρετήσει τόσες φορές ο άνθρωπος. Υπομονή. Σε 2-3 μέρες ο μικρός θα έχει φύγει για την Αγγλία. Φοβάμαι, έτσι που μου τα πες, αυτός είναι διάολος, μπορεί να του βγάλει κανένα μάτι. Έλα βρε Ματίνα, τα παραλές. Ο Σωτήρης θα προσέχει. Πήγε να τον κάψει όμως, εσύ μου το πες. Αφού στο εξήγησα, ένα καπνογόνο ήτανε. Έλα, πάρε ένα μεζεδάκι, δεν έφαγες τίποτα. Έλα. Καλύτερα να φύγουμε. Μανώλη, θα με πάει σπίτι μου. Πού τώρα, βρε Ματίνα. Εδώ καλά καλά δεν έχουμε πιει ακόμη το κρασάκι μας. Το σκέφτεσαι, έτσι? Τία! Τι έγινε? Τία! Έλα! Πού? Στον ύπνο σου με έβλεπες. Σε περιμένω μια ώρα. Έλα, πήρα από το παράθυρο. Εντάξει, θα πηδήξω. Απ' την πόρτα. Εντάξει, σε περιμένω. Τία! Τία, Ήρα! Τία! Οπό, τι σπίτι είναι αυτό? Χέρια στη μέση, κουνήστε την περιφέρεια ρυθμικά, δεξιά και αριστερά, δεξιά και αριστερά, δεξιά και αριστερά, και τώρα πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Χτυπηθείτε. Τι λέει ρε αυτή? Χτυπηθείτε με δύναμη, χτυπηθείτε σαν λάστιχα, χτυπηθείτε σαν μίξερ. Αμάν, βγήκα τα ζόμπι. Δεν βλέπεις, γυμναστική κάνω. Πότε σας γιαούρτωσε αυτό το παλιόπεδο? Ποιος με γιαούρτωσε? Αχ, ποιος με γιαούρτωσε? Δεν βλέπεις, φοράω μάσκα ομορφιάς. Αν και καλά θα έκανε να σας γιαούρτωνε. Εγώ φεύγω. Πού πας εσύ, έλα εδώ, έλα εδώ. Αχ, έλα να κάνεις μαζί μου γυμναστική, γιατί δεν μπορώ μόνη μου. Πιάνει κατάθλιψη. Τι να κάνω? Αερόπικ, παιδί μου. Λοιπόν, έλα. Εγώ θα είμαι μπροστά και εσύ θα βλέπεις. Μόνο θα βλέπω? Θα τις κάνεις και εσύ τις ασκήσεις από πίσω μου. Από πίσω σας? Λοιπόν, έλα. Ξεκινάμε. Αρχίζουμε με τη γυμναστική. Με τα γοφά. Έτσι, έλα, εδώ, εδώ. Δεξιά, αριστερά. Δεξιά, αριστερά. Δεξιά, ένα, δύο. Ένα, δύο. Αυτή τη γυμναστική τη λέμε μαούνα.
Να είστε μαούνα. Και τώρα αρχίζουμε με την άλλη γυμναστική. Της λεκάνης. Μπρος πίσω, μπρος πίσω. Ένα, δύο, ένα, δύο. Αυτή τη γυμναστική τη λένε... Ναι, ξέρω πώς τη λένε. Την κάνω κάθε πρωί, κάνει καλό το πρωί. Και το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα και το βράδυ. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θα χαλάσει και η μάσκα μου. Φύγε, φύγε, φύγε να συγκεντρωθώ. Πήγαινε, πήγαινε, δεν μπορώ. Φεύγω, φεύγω. Ωρα τρέλα εδώ μέσα. Αμάν, κάποιος φάζουνε. Τι έπαθε αυτή. Μαμά, κοκάλωσε. Δεσποινής Ντόροθι. Δεσποινής Ντόροθι. Πάθατε τίποτα να φωνάξω γιατρό. Πάψε πια, δεν βλέπεις ότι αυτό συγκεντρώνομαι. Σας είδα έτσι και νόμιζα ότι πάθατε τίποτα. Κάνω γιόγκα. Γιόγκα. Γιόγκα, δεν ξέρεις. Ακουστά το έχω. Έχει το διάολο. Στο διάολο. Ας πάσουν τα τούβλα ή τα ξύλα πρώτα. Εγώ δεν ασχολούμαι ούτε με ξύλα ούτε με τούβλα. Μα πρέπει να δοκιμάσουμε τη θέλησή σου. Δεν έχω θέληση. Εγώ άμα δεν πιω 2-3 καφέδες το πρωί δεν συνέρχομαι. Εντάξει, τότε θα σπάσω εγώ πρώτα και μετά και εσύ. Σπάστε εσύ και βλέπουμε. Εντάξει. Σ' άρεσε. Παναγία μου. Ρε πας κύριε, ψεύτηκα. Όχι, αληθινά είναι, αλλά είναι εύκολα, μπορείς και εσύ. Έχεις δίκιο, είναι αληθινά. Τι, πώς μπορώ εγώ. Εύκολα είναι, έχεις πιο δυνατό χέρι εσύ και γίνεται πιο εύκολα. Θα βάλεις το τούβλο. Ναι. Σηκώνει ψηλά το χέρι. Ναι. Συγκεντρώνεσαι, κραυγή και... Ήα! Και σπάει, ε? Ναι, αυτό είναι. Για να δούμε. Όπως είπα, ψηλά το χέρι. Συγκεντρώσου, κραυγή και... Ήα! Τι έγινε, κόλλησες? Φοβάμαι. Ρε μη φοβάσαι, εύκολα είναι. Εύκολο το λες εσύ. Δοκίμασε. Έλα, όπως είπα, ψηλά το χέρι! Συγκεντρώσου! Με κραυγή και τα σπάντα τούλα! Ήα! Ήα! Ουα! Δεν έχεις θέληση! Θα σου έλεγα κάποια κουβέντα, αλλά έχει κάνει που είσαι μικρός! Έλα, πάμε! Πού να πάμε? Να σου μάθω καράτε! Δεν θέλω καράτε! Κουμφού! Ούτε κουμφού! Αφού μπορείς! Δεν μπορώ στο κουμφού, την πόρτα σου δένεις βρόντα! Καλά! Έλα, να σου μάθω! Άσε με σου λέω! Αφού να σε μάθω! Με σακάτεψες! Αφού δεν σε άκουψα καθόλου, έλα να παίξουμε, άντε σήκω! Όχι, θα τα παίξουμε! Θα παίξουμε τα παιχνίδια που θέλω εγώ! Εντάξει, θα παίξουμε τα δικά σου παιχνίδια! Άντε! Εξάρες, Παναγία μου! Παίρνω 4. Ρίξε κι εσύ! Άσο 2. Δώσε μου τα ζάρια. Αυτό είναι. Τάβλι ελληνικό. Όχι σαν τα άλλα που μου έμαθε στην Αγγλία. Τα καράτε. Ια! Με κλέβεις. Σε κλέβω. Με κλέβεις. Ζαβολιάρι. Δεν το πρόσεξα. Έλα Γιωργάκη μου. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Κόβουμε πρώτα από κάτω, έτσι, για να μεγαλώσουν τα από πάνω. Γιατί δεν αφήνεις και τα δύο? Γιατί δεν θα αφήσω το πουπούκι να μεγαλώσει. Μετά το πουπούκι θα ανθίσει και θα γίνει ένα ωραίο ρόδι. Έλα, δοκίμασε κι εσύ. Έλα, για να δούμε. Τι λένε παιδί μου, σε μια εβδομάδα θα γίνεις κυπουρός. Σε αρέσει να κάνεις τον κυπουρό? Πώς δεν μου αρέσει να τον κάνω. Αφού, είδες, με παρέσυρες και τσιμπήθηκα. Λοιπόν, είναι ορισμένα πράγματα στη ζωή, όπως η μουσική, η ζωγραφική, τα λουλούδια, που ομορφαίνουν τη ζωή. Να, ας πούμε, ένα μπουμπούκι, έτσι, όταν ανθίσει, όταν γίνει λουλούδι, σαν είσαι κάτι άλλο. Όπως όταν παίζεις βιολί. Ξέρεις βιολί? Βέβαια ξέρω βιολί. Θέλω να μου άρεσε και εμένα.
Όλα θέλεις να τα μάθεις. Έλα, λοιπόν, έλα σκάβε τώρα. Πάρε αυτό. Σκάβε για να βγάλεις μεροκάματο. Πλάκα! Και πλάκα δουλεύουνε. Και γιατί δουλεύουνε? Για να φάνε. Βέβαια περιμένουν και κάτι καλύτερο από αυτό που κάνουν. Πάμε, πάμε, μας περιμένει η Ματίνα. Γεια σας. Γεια σένα, αρχόμουν. Τι κάνεις, Γεωργάκη? Γιατί τον έφερες εδώ? Γιατί τον έφερα εδώ? Μη σε νοιάζει, έχει καλμάρι. Να το δω και να μην το πιστέψω. Πώς πέρασες χθες το βράδυ? Καλούτσικα. Με σκεφτόσουνα? Πολύ, εσύ? Είσαι πολύ γλυκός. Λοιπόν, αν μπορέσω το βράδυ, θα σε δω στην ταβέρνα. Α, όχι, είσαι δικός μου πια. Σιλάντς, πιτσιρίκ. Άντε, γεια σου. Μια. Έλα, πάμε, πάμε. Πες μου κι άλλο. Ήρθαν, κύριε Δημητριάδη. Πάντια άργησε. Δεν λες που μείναμε και λίγο ήσυχοι? Μα πού το γυρίζει το παιδί αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να πεις? Έλατε. Και δεν νομίζω ότι είναι και τόσο εμπιστοσύνης. Κάνετε λάθος. Δηλαδή θέλω να πω ότι νομίζω ότι το προσέχει το παιδί. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Γιωργάκη. Καλησπέρα σας. Γιωργάκη, άργησες πολύ. Το ξέρω, μπαμπά, αλλά έπαιζα. Αχ, ιδρωμένο το γκριζούλι μου, έλα εδώ ψυχή μου, πω μουσκεμά είναι. Τώρα θα ειδοποιήσει τη Μαρία να τον αλλάξει. Μάλιστα. Εγώ μπορώ να πηγαίνω? Όχι, Σωτήρη, εδώ άκατσε μαζί μου. Θα κοιμηθούμε μαζί. Σωτήρη, πήγαινε στην κουζίνα να φας. Όχι, μαζί μου θα φάει. Γιωργάκη, θα ήταν καλύτερα να σου κάνει παρέα η Ντόρωθη στο φαγητό. Όχι, ο Σωτήρης θα φάει μαζί μου. Πάμε στην κουζίνα. Θα φάει με το Σωτήρη. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά. Ο γιος μου πρέπει να μάθει να κρατάει τη θέση του. Λευτέρη. Μάλιστα, κύριε. Πήγαινε και ξύπνησε αυτόν το Σωτήρι. Έφυγε, κύριε. Καλύτερα. Φαίνεται κατάλαβε πως θα το διώξω. Πήγε μαζί του και ο Γιωργάκης, κύριε. Πού πήγαν? Νομίζω για ψάρεμα, κύριε. Ο Γιωργάκης κρατούσε πετονιές και τους άκουσα να μιλάνε για βάρκα, κύριε. Ψάρεμα? Μάλιστα, κύριε. Βάρκα? Μάλιστα, κύριε. Ω, τρελός θα μου πνίξει το παιδί. Μάλιστα, κύριε. Παρακαλώ, καπετάνιος, κάνει ό,τι θέλει αυτός. Εντάξει. Πάω να ξεριμπήσω το νησί. Εντάξει. Πήγαινε, πρόσεξε όμως γιατί υπάρχουν άγρια χόρτα. Έλα,
σε ένα νησί θαύμα. Ναι. Τώρα τι θα κάνουμε. Θα φάμε. Τι. Ψάρια. Δηλαδή θα ψαρέψουμε. Ρες, ο πρώτος ψαράς. Έτσι μας είπες και για τα κουπιά και πηγαίναμε γύρω γύρω. Τα είχα βάλει ανάποδα γι' αυτό. Ναι, μόλις τα έχεις εγώ όμως, ήρθαμε κατευθείαν εδώ. Λοιπόν, άντε, πήγαινε, φέρε ψάρια για να ψήσουμε τα ξύλα. Φέρε ξύλα για να ψήσουμε τα ψάρια, έτσι. Μάλιστα, καπετάνι. Αμέσως, εν γιο, πλήγορα. Εγώ θα ψαρέψω. Ξεκινά μια ψαροπούλα απ' το γυαλό. Μα πότε ψάρισες τόσα ψάρια? Σου είπα είμαι πρώτος. Σ' αρέσει? Πολύ ωραία, πω. Νόστιμα. Γιωργάκη, πρόσεχε γιατί έχουν και κόκαλα, μη σου στάθηκαν στο λαιμό. Τι έπαθες? Τι έπαθες? Στην πλάτη. Θες να σου χτυπήσω? Ό,τι πει ο Σωτηράκης. Ήα! Τι έπαθες? Τι έπαθα? Με σακάτεψες, μωρέ, Γιώργο μου. Θέλεις να σε βαρέσω? Να με βαρέσω, όλοι να με σακάτεψεις. Κάνεις προπόνηση στην πλάτη μου. Έλα, μη γελάς. Άντε. Το εκμεταλλεύεσαι που σε αγαπάω, έτσι. Άντε, πήγαινε να πάρεις νερό. Πήγαινε για να σβήσουμε και τη φωτιά. Μάλιστα, Σωτηρή. Ακουγία. Αχ, πόπο. Γιώργο! Γιώργακη! Η βάρκα, λύθηκε η βάρκα! Γιώργο! Ε, η βάρκα, δεν την είδες! Την είδα! Έφυγε ρε! Τι το ξέρεις? Πήγε να την πάρεις γιατί θα μείνουμε εδώ. Καλύτερα. Γιατί καλύτερα? Γιατί εγώ την έλυσα την βάρκα. Ήθελα να κάτσω εδώ. Ωχ, χαρές και πανηγύρια. Ρε Γιωργάκη, τι θα κάνουμε εδώ? Εδώ είναι ξερονήσι. Θα πεθάνουμε στην πείνα. Θα ψαρέψουμε όπως ψάρεψες και τα άλλα ψάρια. Θα ψάρεψα από την κουζίνα του σπιτιού σου. Πω, τι κάνουμε τώρα? Έτσι και το μάθει ο πατέρας σου, θα μας σκοτώσει και τους δύο. Εγώ είμαι γιος του. Άμα σκοτώσει κανέναν, εσένα θα σκοτώσει. Ωραία. Στα νοσοκομεία. Δευτέρη! 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 Μάλιστα, κύριε. Φώναξε τα παιδιά. Έχουν μείνει μόνο οι φύλακες. Βρες τους όλους! Όχι. Πάρε μου στο τηλέφωνο το διευθύντη της αστυνομίας, το δήμαρχο, τον νομάρχη, όποιον βρεις. Τώρα! Τώρα! Ντόροθι, ξύπνα την τηλεφωνήτρια. Πάρτε όλα τα νοσοκομεία. Τι έγινε?
Γιώργο. Γιωργάκη. Γιώργο. 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 Καταλαβα, Γιώργο, τι είναι αυτό, πού τη βρήκες? Εδώ παρακάτω έβοσκε μόνη της και την έφερα για να τη φάμε. Τι να κάνουμε? Να τη φάμε, φάει δεν ψάχνουμε. Όχι για να σκοτώσουμε το ζώο. Ή τα ζώα δεν τα τρώμε. Τα τρώμε, αλλά αυτή θα γίνει φίλη μας. Και στο κάτω-κάτω δεν είναι δικιά μας. Κάτσε να τη ρωτήσω κιόλας αν θέλει να τη φάμε. Δεν μου λες, θέλεις να σε φάμε κατίνα? Πού το ξέρεις που τη λένε κατίνα? Όλες οι κατσίκες κατίνες τις λένε. Κάτσε να τη ξαναρωτήσω. Απάντησε μου, γιατί αυτός θέλει να σε φάει. Λέγε, θέλεις να σε φάμε? Δεν απαντάει. Τουρίστρια θα είναι. Είδες, δεν μιλάει. Δεν σε πιστεύω. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει, αλλά μιλάνε τα μάτια της. Και σαν να μας λέει, δεν θέλω να με φάτε. Δίκιο έχεις, δεν θέλει να τη φάμε. Α, λοιπόν, άντε, πάρ' την τώρα. Πήγε να την βοσκήσεις. Προχώρα. Έλα. Και έλα μετά για κολατσό, έτσι. Γιωργάκη! Γιώργο! Γιώργο! Άνθρωποι στη θάλασσα, στη βάρκα, ήρθαν να μας πάρουν! Κρίμα! Τι κρίμα, αλλά πάμε! Παιδιά! 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 Άνθρωποι! Εδώ είμαστε! Παιδιά! Πεθάνω στη δίψα εδώ πέρα. Πεθάνω στην πείνα. Κατίνα! 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 Κατίνα!
Αυτό που έκανες ήταν πάρα πολύ. Εγώ σου έχω ευχαριστήσει όλα, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι υπάρχουν και όρια. Δεν θέλω να σου μιλάω σαν να είσαι μικρό παιδί. Θέλω να μιλάμε σαν μεγάλοι άνθρωποι. Πες μου, τι συμβαίνει. Τι σου συμβαίνει. Γιατί δεν καταλαβαίνομαστε. Κύριε Δημητριάδη, πονέει η όρκη. Μου κρατάς κακία γιατί χώρισε με τη μητέρα σου. Νομίζω ότι φταίω μόνο εγώ. Κύριε. Άκουσα! Δεν με ενδιαφέρει η Νέα Υόρκη, ούτε το Λονδίνο, ούτε η Ζιμπάμπουα. Πήγαινε μέσα και πάρε το τηλέφωνο. Και να μην με ενοχλήσει κανείς. Μα κύριε. Σε παρακαλώ, άκουσες. Μάλιστα, κύριε. Καλής. Στο χέρι. Ελά, αστεία, τι έγινε. Με απέλησε. Γιατί? Γιατί. Δεν καταλαβαίνει. Τηλεφώνησε ο Δημητριάδης και. Α, μου έμεινε όμως η στολή. Θα πηγαίνω για σαφάρι στο Σεξιού. Θα πάω αμέσως να του μιλήσω. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Θα σε απολύσει και εσένα, θα με διώξει και εμένα από Κυπουρό. Και τι θα κάνουμε τώρα. Θα πάω μια βόλτα. Ματίνα, εδώ είσαι εσύ. Πού είσαι, ρε Μανώλη. Εσύ τον έχεις. Ποιο? Το μικρό. Όχι. Δεν ήρθες εσένα. Όχι. Το παλιόπεδο εξαφανίστηκε. Ο Δημητριάδης κοντεύει να πάθει εγκεφαλικό. Έχει κινητοποιήσει το σύμπαν. Θα έρθουν και σε σένα, σε ψάχνουν. Αν ξέρεις κάτι, πρέπει να τους το πεις, έτσι. Ε, τι να ξέρω. Σωτήρη, πρόσεξε. Θα σε ανακρίνει η αστυνομία. Εγώ ήρθα να σε προλάβω, να σε ειδοποιήσω. Όχι, σε πελάτη. Το παιδί εξαφανίστηκε, το παιδί. Πού πήγε? Σωτήρη, ήρθαν. Τι ήρθαν? Οι αστυνομικοί. Αστυνομικοί? Αριστερά σου. Αριστερά σου, Σωτήρη. Αυτός εκεί είναι. Αυτός ο κακοποιός. Τώρα μόλις τον απέλεις. Εγώ πρέπει να πηγαίνω. Συγγνώμη λίγο. Από εδώ πήγαινε. Ματίνα, εγώ φεύγω. Πάω στον Δημητριάδη. Αν χρειαστείς κάτι, τηλεφώνησέ μου, έτσι. Εντάξει. Τι βεντούζες βάζεις. Κυνηγός είστε. Ναι, κυνηγός είμαι. Τι κυνηγάτε. Βουβάλια. Εδώ είσαι, έφαγα τον κόσμο να σε βρω. Οι αστυνομικοί φύγανε από το κτίριο, αλλά είπαν ότι θα ψάξουν να σε βρουν. Ωραία που έχω μπλέξει. Τι που έχεις μπλέξει. Τι ευθύνη μπορεί να έχεις εσύ για ένα ξένο παιδί. Δεν είναι θέμα ευθύνης, δεν καταλαβαίνεις. Εγώ και το παιδί. Το χάσα, παιδί μου. Το ωραία, άλλο... τότε λοιπόν ψάξε να το βρεις. Κάνε κάτι, θυμίσου. Σκέψου. Σκέψου τι λέγατε. Θυμίσου το μέρη που πηγαίνατε. Μήπως πρέπει να βρεις τον πατέρα του. Ας τον πατέρα του. Ωραία, τότε προσπάθησε. Σωτήρη, σκέψου, προσπάθησε, θυμίσου. Πού να έχει πάει. Κάνε κάτι να το βρεις. Thank you.
Γιωργάκη. Γιωργάκη, ξύπνα. Ξύπνα. Γιατί άρχισες, σε περίμενα. Με περίμενες, το ξέρω. Γιατί δεν με ειδοποίησες? Ήρθα στον ύπνο σου όμως, δεν ήρθα? Ήρθες, έλα, άντε πάμε. Πάμε γιατί τους έχεις αναστατώσει όλους, το ξέρεις? Όλοι ψάχνουν να σε βρουν, άντε, έλα πάμε γρήγορα. Άντε. Καλά, δεν ξεχάζει να μου στείλει τα καλλιτικά που σου ζήτησε. Θα σα στείλω. Γεια σου, Γιώργο μου. Ντόροθι, καλό ταξίδι. Αντίο. Γεια σου, Γιωργάκη μου. Γεια σου, Τζένι. Γεια σου, παιδιά. Καλό ταξίδι. Άντε, καλό ταξίδι. Θα σου τηλεφωνάω. Φεύγουνε. Πες μου, πώς νιώθεις τώρα? Ευχαριστημένος, λυπημένος? Τι μου? Πες μου, τι σου μείνει τελικά από όλα αυτά? Τι να μου μείνει? Το παιδί είναι ευτυχισμένο. Συμφιλιώθηκε με τον πατέρα του. Μα τώρα δεν μου λες, παρακαλώ. Με άλλα παιδιά θα ασχολούμαστε? Δεν θα ασχολούμαστε με το δικό μας παιδί? Ποιο δικό μας? Αυτό που θα κάνουμε. Τι είπες? Δεν θέλω κουβέντα, πάμε στο σπίτι γρήγορα. Ωραία.